Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω έναν άνθρωπο της αγοράς, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντιπρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες, η οποία συνεχώς καινοτομεί και δείχνει και το μέλλον. Είναι ο κύριος Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος της Παπαστράτος. Κύριε Καργαρώτο, καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τζένο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συζητήσουμε για μια σειρά θεμάτων και βεβαίως θα ήθελα και την άποψή σας για το επιχειρήν, γιατί η εταιρεία Παπαστράτος είναι μια εταιρεία η οποία δείχνει το δρόμο, δείχνει ότι η καινοτομία είναι πάντοτε η λύση. Θα ήθελα να πάμε όμως σε ένα λίγο πιο εξειδικευμένο θέμα. Συζητάμε το τελευταίο διάστημα για το θέμα της ακρίβειας, συζητάμε για τα φορολογικά έσοδα, συζητάμε για πολλά. Δεν συζητάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν όμως με προβλήματα δεκαετίας και τα οποία αν είχαν αντιμετωπιστεί θα μπορούσαν να λύσουν ή τουλάχιστον να ανακουφίσουν πολλά πράγματα. Μιλώ για με αφορμή μια έκθεση της KPMG σε σχέση με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα βασικά ευρήματα αυτής της έκθεσης και θέλω να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο τι χάνει το ελληνικό δημόσιο, τι χάνει δηλαδή, τι χάνουν τα κρατικά ταμεία από αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Αυτή είναι μια έκθεση λοιπόν που παρακολουθεί πώς εξελίσσεται το λαθρεμπόριο τσιγάρων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα και φέτος έχει την δεύτερη θέση σε αυτήν την κατάταξη. Περίπου 1 στα 4 τσιγάρα που καταναλώνουμε είναι παράνομο. Και αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Είναι σίγουρα η επίπτωση στα δημόσια ταμεία που αναφέρατε και εκεί φαίνεται ότι περισσότερα από 600 εκατομμύρια, έτσι εκτιμά η μελέτη, χάνονται για τα δημόσια έσοδα. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Είναι συγκλονιστικό. 600 εκατομμύρια είναι τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει κάτι λιγότερο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έτσι. Είναι μεγάλο το νούμερο πράγματι και αν το δείτε σε βάθος χρόνου, περίπου 500-600 εκατομμύρια το χρόνο, αν το πολλαπλασιάσετε επί τα τελευταία 7-8 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι είναι μερικά δισεκατομμύρια εκεί που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες, έστω μέρος τους, να αποτελέσει ένα έσοδο για το κράτος που θα μπορούσε μετά να γίνει σίγουρα μια επιστροφή στους πολίτες. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και βέβαια να ξεκινήσω λέγοντας ότι το τσιγάρο είναι μια βλαβερή συνήθεια, άρα είτε νόμιμο είτε παράνομο, κάποιος ο οποίος πραγματικά σκέφτεται την υγεία θα πρέπει να το διακόψει. Όμως εδώ υπάρχει η επιπλέον παράμετρος της κακής ποιότητας των πρώτων υλών, των κακών συνθήκων κατασκευής, μεταφοράς και αποθήκευσης, που σίγουρα επιβαρύνει το τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια η τρίτη πλευρά σε όλα αυτά είναι η δημόσια ασφάλεια. Να μην αμελούμε το γεγονός ότι όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, να το πούμε έτσι, δεν διακινούν μόνο τσιγάρα. Έτσι. Νομίζω όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ή τουλάχιστον έχουμε ακούσει περιστατικά όπου στο ίδιο δίκτυο διακινούνται όπλα, ναρκωτικά, άνθρωποι. Άρα λοιπόν να μην του δίνουμε μόνο τη διάσταση της τιμής. Προφανώς. Και της φοροαποφυγής υπάρχουν πολλαπλές επιπτώσεις. Είναι προφανές ότι εδώ πίσω από αυτά τα κυκλώματα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις, το έχουμε δει και σε δημοσιεύματα, ακόμη χρηματοδοτούν και τρομοκρατικές ενέργειες. Δηλαδή είναι μια τεράστια λυσίδα η οποία έχει τεράστια δύναμη και τζίρους δισεκατομμυρίων. Το βασικό ερώτημα είναι ποια είναι η λύση στο πρόβλημα του λαθρεμπορίου. Υπάρχει λύση, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι μόνο η πρόθεση ή υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μαγική λύση δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί αν υπήρχε, νομίζω, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες θα είχε βρεθεί και θα είχε επιληθεί ή τουλάχιστον θα είχε μειωθεί αυτό το πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι η Γαλλία είναι σε πολλαπλάσια μεγέθη μεγαλύτερη, αυτή κρατάει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 6 δις τα χαμένα έσοδα το χρόνο, είναι τεράστιο το νούμερο. Η λύση θα μπορούσε να είναι μια ευρεία συμμαχία του δημόσιου τομέα προφανώς και όλων των αρχών που είναι ταγμένες στην καταστολή του εγκλήματος, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα που έχει να προσφέρει τεχνογνωσία και πόρους, γιατί χρειάζονται και πόροι. Και βέβαια μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού. Θα πρέπει όλοι να είμαστε γνώστες ότι αυτό που κάποιος κάνει παίρνοντας ένα πακέτο τσιγάρα παράνομα από τη λαϊκή ή από οπουδήποτε αλλού έχει πολλαπλές επιπτώσεις και το πιο σημαντικό, γυρίζει στον καθέναν από εμάς το πρόβλημα. Γιατί όταν λείπουν έσοδα από τα δημόσια ταμεία, τουλάχιστον στα παλαιότερα χρόνια. Θυμάστε ότι αυτό οδηγούσε σε νέες αυξήσεις φόρους που όλοι μας καλούμαστε να πληρώσουμε εν τέλει. Άρα η φορολογία των νομίμων προϊόντων είναι ένας παράγοντας, είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να... Είναι σίγουρα ένας κρίσιμος παράγοντας και ειδικά στην Ελλάδα το ζήσαμε πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια της δεκαετούς κρίσης, όπου απανωτές και υψηλές αυξήσεις φορολογίας οδήγησαν σε μια τεράστια αύξηση του λαθρεμπορίου. Να θυμίσω ότι το 2009 το λαθρεμπόριο ήταν στο 3% και μέσα σε 2-3 χρόνια αναρρίχθηκε στο 15% και μετά συνέχισε την ανιούσα. Και μάλιστα αυτό είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί τους επόμενους μήνες θα αρχίσει μια ευρεία συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη φορολογία όλων των προϊόντων νοικοτήνης, τσιγάρων, ηλεκτρονικών τσιγάρων, θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, που εκεί πραγματικά η διάσταση του πώς θα δώσουμε μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση στις νέες κατηγορίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν εναλλακτικές για τους καπνιστές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια χαμηλή φορολογία είναι σίγουρα μέρος της λύσης για αυτές τις κατηγορίες. Λοιπόν, μια εταιρεία η οποία... Τώρα θα πάμε σε ένα παράδοξο, για να απαντήσουμε και λίγο και σε κάποιους ακροατές, που μπορεί να σκέφτονται και με ένα λεπτό. Εφόσον δεν παράγει η Παπαστράτος πλέον τσιγάρα, γιατί δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στο λαθρεμπόριο? Γιατί μια εταιρεία η οποία λέει ότι ο στόχος μας είναι μια Ελλάδα χωρίς τσιγάρο, μια εταιρεία η οποία λέει ότι θα είμαστε από τις πρώτες επί της ουσίας χώρες που θα διακοπεί το κάπνισμα, γιατί δίνετε τόσο μεγάλη έμφαση στο λαθρεμπόριο? Τι είναι αυτό το οποίο σας οδηγεί σε αυτή τη διαδικασία? Καταρχάς να πω ότι όχι μόνο λέμε και οραματιζόμαστε, αλλά εργαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά για το τέλος του τσιγάρου. Το τσιγάρο είναι βλαβερό και πλέον η επιστήμη και η τεχνολογία μας δίνουν εναλλακτικές οι οποίες μπορούν να το υποκαταστήσουν για όλους αυτούς οι οποίοι δεν διακόπτουν. Αυτό όμως, αυτός ο δρόμος προς τα εμπρός δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά εάν παραμένει το πρόβλημα του παράνομου τσιγάρου. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν στην αγορά υπάρχουν, στην παράνομη αγορά, τιμές της τάξης του 1-1,5 ευρώ, η εύκολη λύση, ειδικά στο οικονομικό πλαίσιο και συνθήκες της τρέχουσας περίοδου με όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, είναι να πάει κανείς προς αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα δύο πράγματα αυτά να γίνουν παράλληλα, και να αναπτύσσονται νέα προϊόντα, καλύτερα προϊόντα, τα οποία οι σημερινοί καπνιστές, εάν δεν διακόπτουν, να μπορούν να στραφούν, και παράλληλα να υπάρξει η μέγιστη προσπάθεια για την καταπολέμηση του παράνομου εμπόριου. Βλέπουμε μια μεγάλη στροφή στους καταναλωτές, στους καπνιστές, στην κατηγορία των θερμαινόμενων ράβδων καπνού, που παράγεται επίσης εσείς και ως Παπαστράτος. Εκεί έχουν παρουσιαστεί παράνομα προϊόντα, δηλαδή, με δεδομένο ότι είναι μια αγορά που αναπτύσσεται και μάλιστα ραγδαία. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα? Προς το παρόν όχι, και ο βασικός λόγος, όπως τουλάχιστον εμείς τον εξηγούμε, είναι ότι για να πάει κανείς σε αυτό το προϊόν θα πρέπει να επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια. Να θυμίσω ότι η Παπαστράτος και η Φίλιπ Μόρης Ιντερνάσιουνα Λιμητρική Εταιρεία για περισσότερα από 10 χρόνια έχουν επενδύσει περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια δολάρια και με εκατοντάδες επιστήμονες να δουλεύουν για αυτά τα προϊόντα. Άρα, όταν υπάρχει το εύκολο κέρδος για τα παράνομα δίκτυα και έχουν τα τσιγάρα, τα κεόμενα τσιγάρα, και πουλάνε, γιατί ποιος ο λόγος να πάνε να αντιγράψουν κάτι το οποίο χρειάζεται τόσο μεγάλη επένδυση? Και προφανώς δεν θα το κάνουν, τουλάχιστον στο μέλλον που μπορούμε να προβλέψουμε. Άρα τα νέα εναλλακτικά προϊόντα δεν είναι τσιγάρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δεν αθροίζονται στο πρόβλημα του καπνίσματος. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Θα έλεγα από την άλλη μεριά, θα έλεγα ότι αθροίζονται σε όλους τους παράγοντες οι οποίοι επιλύουν το πρόβλημα του καπνίσματος, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν με καύση, και όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι η καύση είναι το βασικό πρόβλημα της επίπτωσης στην υγεία των καπνιστών, γιατί δημιουργεί χιλιάδες χημικές ενώσεις εκεί στον καπνό του τσιγάρου, που αυτές πραγματικά χρεώνονται τις ασθένειες που δημιουργούνται. Άρα υπ' αυτή την έννοια δεν είναι παράδοξο ότι φορολογούνται, ότι μπαίνουν στην ίδια κατηγορία σε επίπεδο φορολογίας με τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα? Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να φορολογούνται. Όλα αυτά είναι υποκατάστατα τσιγάρων. Προφανώς. Έτσι. Είναι υποκατάστατα τσιγάρων, όλα περιέχουν νοικοτήνη που είναι εθιστική, κανένα νοικοτινούχο προϊόν δεν είναι ασφαλές, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο κάθε καταναλωτής. Αυτό που είναι το ζητούμενο όμως είναι να φορολογούνται χαμηλότερα, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο και στον καπνιστή να μεταστραφεί σε αυτά, αλλά και στη βιομηχανία να συνεχίσει τις τεράστιες επενδύσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει προς τα εμπρός αυτή η εξέλιξη. Ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να σας ρωτήσω είναι ο σχεδιασμός της Παπαστράτος για το μέλλον. Ποια είναι δηλαδή, ποιες είναι οι επενδύσεις τις οποίες κάνετε και εάν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για την βοήθεια των παραγωγών, κύριε Καργαρώτη, των καπνιλανολογητών, έτσι, γιατί έχουν επιλεγεί και αυτές. Έχουν πληγεί και οι οποίοι αποτελούν ιστορικά συνεργάτες μας, ειδικά για την εταιρεία Παπαστράτος στην Ελλάδα, πάρα πολλές δεκαετίες. Κοιτώντας προς το μέλλον, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Να θυμίσω ότι ήδη μέχρι σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια, έχουμε επενδύσει περισσότερο από $500 εκατομμύριο στην Ελλάδα και στο εργοστάσιο μας στην Παπαστράτος. Είναι το 1 από τα 3 εργοστάσια μόλις παγκόσμια που παράγουν αυτά τα νέα προϊόντα. Και απολαμβάνουμε πραγματικά της εκτίμησης και της εταιρείας εσωτερικά, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια μεγάλη αποδοχή από τους καπνιστές που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, όμως δεν μπορούν να διακόψουν. Πηγαίνοντας προς τα εμπρός, λοιπόν, οι καπνοκαλλιεργητές είναι εκεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα της ζήτησης των καπνών ολοένα και θα μεγαλώνει, γιατί η ζήτηση μειώνεται για πολλούς λόγους. Γιατί ο κόσμος μειώνει το τσιγάρο στο σύνολό του, γιατί μειώνει την κατανάλωση, ή γιατί στρέφεται σε εναλλακτικές που είτε περιέχουν λιγότερο καπνό, όπως είναι τα θερμαινόμενα, είτε δεν περιέχουν και καθόλου, όπως είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό που εμείς κάνουμε περισσότερο, εστιάζοντας στο εισόδημα των σημερινών καπνοκαλλιεργητών, είναι να έχουμε σε εξέλιξη ένα 3ετές πιλωτικό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μαζί με τη Στέβια Ελλάς, έτσι ώστε να δοκιμάσουμε την στέβια σαν εναλλακτική καλλιέργεια. Μέχρι τη στιγμή τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι καλύτερες οι αποδόσεις και καλύτερα τα εισοδήματα των καλλιεργητών που δοκιμάζουν. Και στο μέλλον αισιοδοξούμε να έχουμε μια εναλλακτική έτοιμη για όποιον καπνοκαλλιεργητή θέλει να αλλάξει καλλιέργεια, η στέβια να είναι εκεί να τον υποστηρίξει. Και κλείνοντας, δεύτερη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, συνεχής χρονιά, η Παπαστράτος ανακηρύσσεται ο ελκυστικότερος εργοδότης για το 2022, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2021. Ποιο είναι το κόλπο? Δεν υπάρχει κανένα κόλπο, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Οι άνθρωποι στο επίκεντρο, είτε εργαζόμενοι, συνεργάτες, καταναλωτές. Σημαντικό να υπάρχει ένα περιβάλλον ασφάλειας, σημαντικό ο καθένας από τους ανθρώπους να αισθάνεται μοναδικός, να ακούγεται και να είμαστε όλοι μαζί περήφανοι που δουλεύουμε για την εταιρεία Παπαστράτος. Κύριε Καργαρώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Λοιπόν,